Με αρκετά γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, το οποίο ως έργο εθνικής σημασίας δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν άλλα δημόσια έργα στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στη χώρα, κυρίως λόγω του πρωτόγνωρου κύματος ακρίβειας στα υλικά. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της Αλεξανδρούπολης. Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας εργάζονται καθημερινά για το σκοπό αυτό. Έτσι λοιπόν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, αφού εκτέλεσαν το πρώτο μέρος του έργου που αφορά στη διάνοιξη και οριοθέτηση της οδού νοτιοανατολικά, στο κομμάτι από Καρτάλι περίπου ως γέφυρα Μαΐστρου, συνεχίζουν το διάστημα αυτό και στο δυτικό μέρος επί της οδού Γιαννούτσου. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023, ωστόσο εκτιμάται ότι ίσως χρειαστεί ένα εξάμηνο επιπλέον. Εξάλλου τα δύσκολα τμήματα του έργου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Υπενθυμίζεται πως ο δρόμος των 3,5 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 κόμβους, από τους οποίους οι 4 θα είναι ισόπεδοι και ο ένας στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου ανισόπεδος, καθώς και 4 γέφυρες. Θα κατασκευαστούν επίσης 2 υπόγειες διαβάσεις πεζών στο δρόμο της Παλαγίας και του Άβαντα. Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, κάνοντας πολύ πιο εύκολη τη διακίνηση εμπορευμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίζει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17 μέτρων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο. Την ίδια ώρα εκφράζονται και ανησυχίες από κατοίκους της περιοχής για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. Θα αλλάξει ριζικά η εμφάνιση εδώ της περιοχής. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα είναι προς το καλύτερο προς το χειρότερο. Λόγω της, ότι ο δρόμος θα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, θα δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά την ηχορύπανση. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τις μελέτες, αν θα υπάρχουν κάποια προστατευτικά για τον ήχο. Το επόμενο πρόβλημα που έχω εντοπίσει, από όσο είδα δηλαδή τη μελέτη, είναι ότι εδώ αυτός ο δρόμος θα κλείσει, δεν θα έχει πρόσβαση προς το περιφερειακό. Επίσης δεν υπάρχει παράδρομος, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει παράδρομος και κάποια οικόπεδα μένουν τυφλά. Σημαντικό είναι και το ζήτημα των αποζημιώσεων και το κατά πόσο αυτές θα καταβληθούν στους δικαιούχους σύντομα αλλά και ολόκληρες. Από την εταιρεία υπάρχει κάθε καλή πρόθεση για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι τι θα πει το Υπουργείο και τι θα πει η υπολοδομία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα, γιατί η πράξη αναλογισμού είναι το 2017 και με πάρα πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα, αν θυμάμαι καλά, είχε επιστραφεί πίσω από την αποκεντρωμένη λόγω των προβλημάτων αυτών. Αναφέρεστε και στο κομμάτι των αποζημιώσεων, οι οποίες αναμένεται να δοθούν σε κατοίκους όπως εσείς λόγω των έργων που γίνονται. Ναι, σαφώς. Έχετε κάποια εικόνα στο συγκεκριμένο κομμάτι? Σας έχουν πει κάτι σχετικά με τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις, αν και πότε θα τις λάβετε? Όχι, δεν έχω ενημερωθεί ποτέ. Από το 2017 περιμένω απάντηση. Δεν μου έχουν έρθει καθόλου κάποιος να με ενημερώσει. Με αποτέλεσμα να αναλαμβάνω εγώ το κόστος μαζί με τους συγγενείς που είναι, συμμετέχουν στο ακίνητο που μας παίρνουν, για να αναλάβουμε την πράξη αναλογισμού με ιδία έξοδα. Πόσο κοντά είναι το σπίτι εδώ στο σημείο? Να φανταστείτε, μου παίρνουν 9 μέτρα μέσα το οικόπεδο. Πιο κοντά δεν γίνεται.